Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Εργατικό δυστύχημα το πρωί σε ξενοδοχείο στη Σταλίδα. Εργαζόμενος 45 ετών έπεσε από ύψος εκτελώντας οικοδομικές εργασίες με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Όπως ανέφερε ο διοικητής του Πανεπιστημιακού, 45χρονος έφτασε στο νοσοκομείο σε ιδιαίτερα επιβαρημένη κλινική εικόνα. Έγιναν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης για περίπου 40 λεπτά, όμως κατέληξε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και διασωστών. Πυροβολισμοί μεταξύ δύο ανθρώπων σήμερα στα Νόγια, συγγενείς μεταξύ τους ως φαίνεται για προσωπικές διαφορές. Τραυματισμένος ο ένας εκ των δύο στα πόδια, επιποδός η αστυνομία. Το θύμα της επίθεσης φέρεται να είπε ότι δέχθηκε τους πυροβολισμούς από άτομο που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του σε κεντρικό σημείο των Ανογιών. Μπαράζ τροχαίων τις ημέρες του Πάσχα στους δρόμους της Κρήτης. Τα σοβαρότερα, το θανατηφόρο στη Λεωφόρο Κνωσού και η παράσυρση πεζού στη Φορτέτσα. Θανατηφόρο τροχαίο το βράδυ της Δευτέρας συγκεκριμένη επί της Λεωφόρου Κνωσού έξω από το κημητήριο Αγίου Κωνσταντίνου, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 73χρονος έφυγε της πορείας του και προσέκρουσε στο φανάρι. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός. Στη Φορτέτσα, νεαρός με αγροτικό αυτοκίνητο φέρεται να παρέσυρε ηλικιωμένο, ο οποίος σοβαρά τραυματισμένος το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σε εγρήγορση, οι επιστήμονες και στη χώρα μας για την έγκυρη διάγνωση των περιστατικών οξείας υιογενούς υπατήτηδες στα παιδιά. Από την 1η Ιανουαρίου 2022 έχουν καταγραφεί 114 περιπτώσεις οξείας υπατήτηδας αδιευκρίνηστης αιτιολογίας που εντοπίστηκαν σε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών. Ο καθηγητής πολιτικής της υγείας στο LSE με ανάρτησή του στο Facebook, Ηλίας Μόσχιαλος, σημειώνει ότι οι υγειονομικοί φορείς επεξεργάζονται τα δεδομένα λίμωξης με κορονοϊό και άλλους μικροοργανισμούς και διερευνώνται οι αλληλεπιδράσεις για να κατανοηθεί εάν η μόλυνση με αδενοϊό στον γενικό παιδιατρικό πληθυσμό έχει προηγηθεί της μόλυνσης με κορονοϊό, αν συνυπάρχει, αν ήταν δευτερογενής λίμωξη εντός 27 ημερών ή καθυστερημένη δευτερογενής μόλυνση έως 59 ημέρες μετά από λίμωξη από κορονοϊό. Τα δεδομένα επί του παρόντος δείχνουν ότι μεταξύ Οκτωβρίου 2020 και Μαρτίου 2022 υπήρξε αύξηση τόσο των προηγούμενων όσο και των δευτερογενών λοιμώξεων σε παιδιά κάτω των 10 ετών. Παρόμοιες αυξήσεις έχουν επίσης παρατηρηθεί και για άλλες παιδικές λοιμώξεις σύμφωνα με τον ίδιο. Στα 8.413 ήταν τα κρούσματα κορονοϊού χθες που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ, ενώ 279 ήταν οι ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της χώρας. 10 νεκροί στα νοσοκομεία της Κρήτης από τη Μεγάλη Παρασκευή 22 Απριλίου μέχρι και σήμερα το πρωί 26 του μήνα. Στους 82 σήμερα οι ασθενείς, από τους οποίους οι 63 σε κλινικές COVID και οι 19 στις ΜΕΘ. Το μεγαλύτερο βάρος των νοσηλεών σηκώνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με 26 ασθενείς, ενώ στο Νοσοκομείο Νεάπολης δεν καταγράφεται καμία νοσηλεία. Χωρίς self-test υπενθυμίζεται, αλλά με μάσκες, ότι θα επιστρέψουν μετά τις διακοπές του Πάσχα στα σχολεία οι μαθητές, την ερχόμενη δηλαδή Τρίτη 3 του Μάη, όπως ανέφερε εκ νέου ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Αναμένονται ωστόσο οι ανακοινώσεις για τα μέτρα προφύλαξης που θα ισχύσουν στις τάξεις όπου παιδιά έχουν νοσήσει. Ενεργοποιήθηκε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επιδότηση των καυσίμων. Περισσότερες από 62.000 οι αιτήσεις μέσα σε λίγες ώρες, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η διαδικασία των αιτήσεων προχωρά αναμέρα με βάση τον αφημί των δικαιούχων αρχής γενομένης, όσων λήγουν σε 0 και 1, οι οποίοι πρέπει να αιτηθούν σήμερα 26 του μήνα. Το ποσό που τους αναλογεί θα κυμαίνεται από 35 έως 55 ευρώ, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα που περιγράφονται μέσα και από την κοινή υπουργική απόφαση. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει έως τις 30 του μήνα και από την 1η Μαΐου η υποβολή αιτήσεων θα μπορεί να γίνεται ανεξάρτητα από τον αφημί. Οι οδηγοί θα κληθούν να επιλέξουν αν τα ποσά των 30 έως 55 ευρώ θα κατατίθενται στον τραπεζικό τους λογαριασμό ή αν θα πιστώνονται στην ψηφιακή κάρτα καυσίμων για να εξαργυρωθούν στα πρατήρια. Κραστέστ για τις αντοχές των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, το κύμα λογαριασμών που έρχεται μετά το Πάσχα. Το καλάθι του ιδιωτικού χρέους περιλαμβάνει ήδη περισσότερα από 113 δις ευρώ οφειλών προς την εφορία.
42 δις ευρώ συσσωρευμένες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και τουλάχιστον 80 δις ευρώ που διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Περίπου 20 δις ευρώ κόκκινων δανείων έχουν στα χαρτοφυλάκια τους οι τράπεζες, οπότε το κόκκινο ιδιωτικό χρέος έχει ήδη ξεπεράσει τα 250 δις ευρώ. Οι οφειλέτες στην εφορία είναι πάνω από 4 εκατομμύρια, ενώ τουλάχιστον οι μισοί εξ αυτών έχουν ταυτόχρονα χρέη και στα ασφαλιστικά ταμεία. 1 δις ευρώ ετησίως χάνουν οι μισθωτοί από τη στέρηση τριετιών επιδομάτων, σύμφωνα με τον Αλέξη Μητρόπουλο, και 10 δις ευρώ οι απώλειες από μείωση πάγωμα του κατώτατου μισθού την περίοδο 2012-2021. Για τα ταμεία οι απώλειες είναι της τάξης των 2 δις ευρώ. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τα επίσημα κείμενα των δύο υπουργικών αποφάσεων, εργαζόμενος από 14 Δευτέρου 2012 μέχρι και 30 Τετάρτου 2022 θα λάβει αύξηση 50 ευρώ μεικτά το μήνα, 31 ευρώ καθαρά, ενώ θα χάσει 71 μεικτά αν έχει μία τριετία, 142 μεικτά αν έχει δύο, 213 μεικτά μηνιαίως αν έχει τρεις τριετίες, 284 μεικτά μηνιαίως αν έχει τέσσερις τριετίες. Στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης και για μία ακόμα χρονιά περίπου 6,4 εκατομμύρια πολίτες θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία. Ο φόρος εισοδήματος που θα προκύψει από την εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων μπορεί να πληρωθεί σε 8 ισόπουσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη από τις δόσεις πρέπει να καταβληθεί στο τέλος του Ιουλίου και η τελευταία μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2023. Πυκνές εξορμήσεις στις τουριστικές περιοχές της χώρας ετοιμάζει ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΔΕ στο πλαίσιο του σχέδιου δράσης που έχει εκπονηθεί για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην έκδοση αποδείξεων από τους υπόχρεους, καθώς η μη τήρηση του νόμου έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες στο σκέλος του ΦΠΑ, πηγή από την οποία το ελληνικό δημόσιο χάνει σε ετήσια βάση, όπως λένε από το Υπουργείο Οικονομικών, πάνω από 5,5 δις ευρώ. Στη Σκωτία σήμερα Τρίτη ο Πρωθυπουργός για συνάντηση με τον διάδοχο του Βρετανικού θρόνου, κινητικότητα την ίδια ώρα εντός των κομμάτων. Για τη Νέα Δημοκρατία το τριήμερο 6 με 8 Μαΐου θα διεξαχθεί το 14ο συνέδριό της. Στο ΣΥΡΙΖΑ 15 Μαΐου θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας κεντρικής επιτροπής και του νέου Προέδρου του κόμματος. 8 Μαΐου θα διεξαχθούν οι αιχμηρεσίες στο κίνημα αλλαγής για την ανάδειξη των νέων τοπικών οργάνων του κόμματος ανά την ελληνική επικράτεια. Για το μέρα 25, το δεύτερο μέρος του πρώτου διαβουλευτικού συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί 12-15 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικός Κόσμος και οι εργασίες του θα ανοίξουν με κεντρικό ομιλητή τον γραμματέα του Γιάννη Βαρουφάκη. Μένονται οι μάχες στην Μαριούπολη με τον Σεργέη Λαυρόφ να μιλάει για κίνδυνο πυρηνικού πολέμου και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υποστηρίζει ότι η Ρωσία δεν θα πετύχει τίποτα στον πόλεμό της στην Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες, βρίσκεται σήμερα στη Μόσχα προκειμένου να συναντηθεί με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με τον BBC, οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην πολιορκημένη Μαριούπολη. Η Ουκρανία ζήτησε από τον Γκουτιέρες να εγγυηθεί ένα ανθρωπιστικό διάδρομο για την εκένωση αμάχων. Ο Βρετανός Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων εκτίμησε ότι δεν υπάρχει επικείμενη απειλή από την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, απορρίπτοντας τα σχόλια του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών ως λεονταρισμό. Οι καταστροφές που έχουν υποστεί μέχρι σήμερα κτίρια και οι υποδομές της Ουκρανίας από τη ρωσική εισβολή υπολογίζονται σε περίπου 60 δις δολάρια και αυτό το κόστος θα αυξηθεί περαιτέρω όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, δηλώνει την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση για τον καθορισμό των περιφερειακών επιτροπών για τον έλεγχο ζητημάτων υπαγωγών αυθαίρετων κατασκευών σε παραδοσιακούς οικισμούς και λοιπές προστατευόμενες περιοχές, προχώρησαν οι βουλευτές Κρήτης του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτοντας αναφορά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας την επιστολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 27 του μήνα στο Ενοριακό Πνευματικό Κέντρο Γουρνών 4 το απόγευμα με 7:30 το βράδυ. Εθελοντική αιμοδοσία στο έθριο της Λότζια το Σάββατο 30 του μήνα από τις 9:30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Πρόκειται για προσπάθειες οι οποίες ξεκινούν από τον αιματοκρίτη. Μεγάλες καταστροφές προκλήθηκαν στο εργαστήριο τοξικολογίας και εγκληματολογικής χημίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά από πλημμύρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έσπασε σωλήνα στην ταράτσα του εργαστηρίου με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει. Ως αποτέλεσμα, σημειώθηκαν εκτεταμένες
ανθρωπινές καταστροφές στον εξοπλισμό αλλά και σε δείγματα από νοσοκομεία. Ράντζα επιστρατεύτηκαν στην παιδοψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για νοσηλείες εφήβων, οι οποίοι προχωρούν σε αυτοχειρίες με τις λεγόμενες ευχές θανάτου. Οι απόπειρες αυτοχειρίας αυτή την άνοιξη του 2022 είναι τόσες πολλές στην Κρήτη που νοσηλεύτηκαν 14 άτομα σε θάλαμο χωρητικότητας 10 ατόμων και επιπλέον διαμορφώθηκε και θάλαμος για την κάλυψη των αναγκών νοσηλείας εφήβων που έχουν κάνει απόπειρα αυτοχειρίας και στην παιδιατρική. Η μερίδα για την ενδοοικογενειακή βία και με στόχο την ανάδειξη αυτού του κοινωνικού προβλήματος διοργανώνει στον Άγιο Νικόλαο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου. Τίτλος της «Ενδοοικογενειακή βία και οι ψυχολογικές επιπτώσεις στα παιδιά». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 του μήνα. Ως ομιλητές θα παραβρεθούν και θα μιλήσουν καταξιωμένοι επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρήτη TV. Ο πρόεδρος της Ένωσης Γιώργος Κατσάκης, μιλώντας στον 984 σήμερα, είπε μεταξύ άλλων πως όταν η κοινωνία καταδικάζει το άδικο, τότε υπάρχει ελπίδα για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Αναφέρθηκε στις σκέψεις των αστυνομικών πως πέφτουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που τους καλούν σε βοήθεια και είπε ευθαρσώς ότι τελικά δεν κάνουν όλοι να γίνονται γονείς. Για μια ακόμα χρονιά η Επιτροπή για τις Θρησκευτικές Ελευθερίες των Ηνωμένων Πολιτειών προτείνει στο State Department να εντάξει την Τουρκία στην ειδική λίστα παρακολούθησης για τις θρησκευτικές ελευθερίες το 2022 μαζί με άλλες 11 χώρες. Ένας Παλαιστίνιος τραυματίστηκε σήμερα τα ξημερώματα από σφαίρες του Ισραηλινού στρατού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και υπέκυψε τελικά στα τραύματά του, όπως ανακοίνωσε το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας. Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ενισχύσει και να αναπτύξει το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας. Με ένα πανηγυρικό μήνυμα, ο Έλον Μάσκ γιόρτασε το κλείσιμο της συμφωνίας για την εξαγορά του Twitter έναντι του ποσού των 44 δις δολαρίων το απόγευμα της Δευτέρας. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο αυτές τις ημέρες για τους λάτρεις των αγώνων ποδηλάτου, αφού ξεκινά ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας που μαγνητίζει τα βλέμματα μικρών και μεγάλων. Στο Ηράκλειο διεξάγεται το Final 8 των εφήβων. Οι ομάδες που συμμετέχουν είναι το Ηράκλειο, το 10, ο Κάδμος Θηβών, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Περιστέρι, Προμηθέας Πάτρας και Σέρες ΑΕ. Τοπικό ντέρμπι που κρίνει την παραμονή του στην κατηγορία δίνει αύριο η Ρόδοτος στο Παγκρίτιο κόντρα στον Εργοτέλη για την 33η αγωνιστική της Super League 2. Με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στη Manchester City και τη Real Madrid ξεκινά απόψη η δράση για τα ημιτελικά του Champions League. 984. Ο καιρός. Έθριο σήμερα ο καιρός με παροδικές ανεφώσεις μέχρι και το απόγευμα. Άνεμοι από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις, έντασης 3 έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο. Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.